Πανεπιστημίου. Πανεπιστημίου. Εχθές είχαμε ένταση και εσείς είσαστε ιδιαίτερα αυστηρός με το ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή σας, η οποία ήταν έτσι, έκανε εντύπωση. Ότι παραβίασε. Κοιτάξτε, όταν έχουμε τρεις βουλευτές οι οποίοι παραβιάζουν την πόρτα του Πανεπιστημίου, ενώ το Πανεπιστήμιο έχει έλεγχο εισόδου και επιτρέπουν την είσοδο σε ένα πλήθος φοιτητών και διοικητικών υπαλλήλων και άλλων ατόμων αγνώστων σε εμάς να καταλάβουν το χώρο, είναι προφανές ότι έχουμε μια κατάσταση ανομαλίας. Με συγχωρείτε, κύριε Φωτσάκη, ένας βουλευτής. Αν κρατάει αυτή η κατάσταση, δεν πρόκειται να γίνει κανένας διάλογος. Κύριε Πριτανή, αν μου επιτρέπετε. Και ένας, να μας αποδούν το Πανεπιστήμιο. Ένας βουλευτής δεν μπορεί να μπει σε ένα χώρο. Όχι, βέβαια. Μπορεί ο βουλευτής να έρθει στο σπίτι σας και να μπει μέσα χωρίς να έχει την αδειά σας. Εγώ μπορώ να μπω στην Κουμουνδούρου χωρίς να πάρω άδεια από την. Το Πανεπιστήμιο όμως δεν είναι και σπίτι δικό σας. Το Πανεπιστήμιο είναι το σπίτι των πανεπιστημιακών και των φοιτητών. Έτσι. Και στο Πανεπιστήμιο μπαίνουν όσοι έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο. Οι υπόλοιποι ζητούν άδεια, τηλεφωνούν και λένε. Δεν μου λέτε, άμα έρθει κυβερνητικός βουλευτής, θα τον αφήσετε να μπει. Πώς είπατε? Άμα έρθει κυβερνητικός βουλευτής. Αν έρχονταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα τον αφήνατε να δει. Όχι. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο Πανεπιστήμιο όταν πάρουν άδεια. Και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απολύτως ευπρόσδεκτοι. Αλλά με άδεια. Όταν δηλαδή λέμε, μπορώ να έρθω να δω τον Πρίτανη, βεβαίως μπορείς να έρθει τον Πρίτανη. Μπορώ να έρθω να υποσχεθεί μια υπηρεσία, βεβαίως μπορείς να έρθει. Αλλά όταν εμφανίζομαι και λες, μπαίνω μέσα χωρίς να ρωτάω κανέναν, εκεί όχι, δεν γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο το θέμα των βουλευτών. Το θέμα των βουλευτών, το κάτω-κάτω είναι δευτερεύον. Είναι το θέμα αυτών, του οποίου έφεραν μαζί του. Όλο το μπουλούκι, το πίσω, το οποίο ήρθε χωρίς καμία άδεια. Και το οποίο εγκαταστάθηκε μέσα και είναι μέσα ακόμα σήμερα, μετά από 24 ώρες και δεν αποχωρεί. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Το μπουλούκι αυτό που λέτε είναι φοιτητές. Είναι φοιτητές και εργαζόμενοι. Είναι φοιτητές και εργαζόμενοι αυτοί που μπήκαν μαζί με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φωτσάκη. Αυτοί που μπήκαν μέσα είναι μερικοί είναι φοιτητές, μερικοί είναι εργαζόμενοι και μερικοί μας είναι άγνωστοι. Οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο, εφόσον έχει σχέση με αυτό το επαναλαμβάνω. Άρα, και να κατοικήσει το πανεπιστήμιο όλο το βράδυ και να το μεταχειρίζεσαι σαν είναι σπίτι σου, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Ξέρετε, κανένας δεν διαφωνεί ότι δεν μπορεί να είναι ένας χώρος ανεξέλεκτος, ο πανεπιστημιακός χώρος, και να μπαίνει όποιος θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Από την άλλη πλευρά, μήπως είναι υπερβολικά τα μέτρα και οι διαδικασίες που θα έπρεπε να επιβάλλετε, να καθιερώσετε σιγά σιγά, θα έπρεπε να είχαν τη συνένεση όλων των πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε πανεπιστήμια όπως βλέπουμε στο εξωτερικό και τα καμαρώνουμε. Μα αυτό είναι που παραβιάστηκε. Αυτό που κάναμε ήταν ότι απλώς ζητάμε το όνομα αυτού που μπαίνει και το σκοπό για τον οποίο μπαίνει. Τίποτα άλλο. Και γίνεται σε όλες τις δημόσιες. Είναι το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας του Διοικητικού Προσωπικού του Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Ζαχαρίας Τριγάζης. Κύριε Τριγάζη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Πρίτανης καταγγέλει ότι ενώ έχουν ληφθεί κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, χθες παραβιάστηκε. Και εσείς έχετε καταλάβει το χώρο της Πριτανίας τώρα. Δεν έχουμε καταλάβει κανένα χώρο της Πριτανίας. Έτσι λέει ο κύριος. Καταρχήν ο κύριος Πρίτανης ή δεν έχει πληροφορηθεί καλά ή σκόπιμα λέει ακρίβειες. Γιατί χθες εμείς είχαμε κινητοποίηση εργαζόμενοι και ήρθαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς ζητήσαμε να μπούμε, να κουβεντιάσουμε με τον αντιπρίτανη του, με τον κύριο Φορσάκη καταρχήν και με τον αντιπρίτανη. Και τελικά μας δέχτηκε ο αντιπρίτανης κύριος Μπουρατζέκης. Δεν, αυτό που ακούγεται ότι δεν υπήρχε άδεια, δεν κλπ. Κλπ. Αυτά είναι. Δεν είναι σωστά. Μάλιστα. Εσείς θα παραμείνετε τώρα. Ποιοι είναι μέσα στον χώρο της Πριτανίας που έχουν κάνει κατάληψη? Δεν υπάρχει κατάληψη. Ο χώρος της Πριτανίας λειτουργεί κανονικά. Ανοιχτός είναι ο χώρος. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες μπαίνουν μέσα κανονικά. Ο χώρος κλειστός και σε ανώμαλη κατάσταση βρισκόταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Φωτσάκη, τώρα για να. Και μάλιστα με την εποπτεία. Κύριε Τριγάζη, στον περιβάλλον χώρο της αστυνομίας. Κύριε Πρίτανη, είναι σε κατάληψη η χώρος της Πριτανίας ή δεν είναι? Είναι ανοιχτή η πόρτα. Μισό λεπτό, κύριε Τριγάζη, με βοηθήσω και πάνω. Στον χώρο της Πριτανίας βρίσκονται παρανόμως σήμερα πολλά άτομα. Τους καλώ να αποχωρήσουν αμέσως, διότι διαφορετικά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του νόμου. Παρακαλώ να αποχωρήσουν και να αποδώσουν το χώρο στο Πανεπιστήμιο. Όλο το βράδυ ήταν στο χώρο. Όλο το βράδυ. Δεν κάνω άλλο διάλογο πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Καλή ερώτηση. Εσείς λέτε ότι εάν δεν απελευθερώσουν το χώρο
Θα καλέσετε δυνάμεις να τους διώξουν? Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως θα λάβουμε τα μέτρα τα οποία επιβάλλεται να ληφθούν. Θα επανέλθει το Πανεπιστήμιο στην κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται. Δηλαδή, μια κατάσταση όπου θα λειτουργούν οι άνθρωποι τους στις υπηρεσίες τους. Δεν είναι το Πανεπιστήμιο χώρος για να φάζεις μικρόφωνα και μεγάφωνα και να περνάς τα βράδια σου μέσα χωρίς την άδεια κανενός. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι πανηγύρι. Έχει ένα σκοπό και το σκοπό αυτό πρέπει να τον επιτελεί. Είναι φτιαγμένο για να διδάσκει τους φοιτητές και για να γίνονται έρευνες. Από εκεί και πέρα τίποτα. Ευχαριστούμε τον κύριο Φορτσάκη, ευχαριστούμε τον κύριο Τριγάζη. Δεν πιστεύω ότι βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Είχαμε δύο διαμετρικά αντίθετα απόψεις. Ο κύριος Τριγάζης λέει ότι υπάρχουν.